Κυριάκος. Τελμής. Έχουμε φάουλ. Χέρι μου στον Καρυφαλάκη. Κολιάκος. Κέλμης. Γιατρής. Καρυφαλάκης μαζεύει. Σε δεύτερο χρόνο Δημητριάδης στο σκορέρ 4-6. Λιγός Πατσής. Αριστερό διάδρομο. Θα αφήσει με το αριστερό. Πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Κολιάκος.
φάουλ. Μητριάδης, Κολιάκος, αστοχή. Καβαλιάς, Καρφαλάκης. Σαραγενός, πολύ ωραία συνεργασία. Καλάκι μάζεψε. Σε κακή ρυθμό για αναμέτρηση. Ο Κούκας, δεν θα βρει στοχό. Πατσίς. Καρυφαλάκης. Μπάλα για τις μέλισσες. Της αποπλέον ηχτική θέση, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, για να δούμε το γέλμι. Θα στοχίσει, επιμένει. Την μπάλα για... Ο Χέλμης θα πέρασε εκτός. Ο Διάτης στο παγκέ. Ο Λιάκος μέσα. Και ο Μιάτης δεν θα καταφέρει κάτι από την φάση. Ο Γιάκος έχει νέο καλάθι. 8-11. Μειώνει στους 3. Thank you.
Γιάννης. Αζωθεί. Γιάννης, ανοιχτό γήπεδο, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 10, 11, 1 και 14. Για το τέλος του 10 λεπτού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, Παπαδιάς. Πάτσις. Γιάκος έφυγε την μπάλα στο μπάνερ με τους χορηγούς. Ο Μιλιάδης σε θέση center forward και θέση offside, πείτε το όπως θέλετε. Μικρή σημασία έχει, διότι το σημαντικό είναι ότι αφήνει την μπάλα στο καλάθι και μειώνει ακόμα περισσότερο, όχι δεν μειώνει καμία διαφορά, δίνει το προβάδισμα βραχίας κεφαλής για την basket case. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 12-11 στο συν 1 η γήπεδο και επιστρέφουμε σε λίγο. Γύρω σπάτσι. Κακή πάσα Χέλμη. Μετά τον Κολιάκο δεν ξέρω τι έχουν πάθει απόψε. Μπέιζολ πάσα. Γιάντης. Πάρα και πάλι για την πάσα κέις. Κολιάκος. Παλάκης. Ας οχή. Κολιάκος. Πατσίς. Ωραία τον Κολιάκο. Λάμπρας. Κέλμης. Κολιάκος από εκεί. Παπαδιάς. Καρυφαλάγης.
καλά θα έρθει. 14-11. 14-13, συγγνώμη. Μένουν στον πόντο. Θα πάρει το τρίποντο. Για να δείτε το παπαδιά. Καρυφαλάκης. Λάβδας. Παπαδιάς ο Καρυφαλάκη. Στο ανοιχτό γήπεδο. Σε πρώτο χρόνο δεν θα τελειώσει. Πάτσης. Καρυφαλάκης πολύ ωραία στον Μπουγιούκο. Την μπάλα να πηδάει δύο φορές Στεφάνη, δεν θα βρει στόχο. Καρυφαλάκης μεγάλη πάσα στον Πάτσι. Ο Λιάκος έβαλε τα χέρια του. Θα δει και πάλι για τις μέλισσες. Χέλμης. Σαραγινός, συγγνώμη. Λάβδας. Πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τον Καρυφαλάκη, ο οποίος έτρεξε όλο το γήπεδο και μέχρι μέσα κέρδισε το φάουλ και το δικαίωμα και για μια ελεύθερη συμπληρωματική βολή. 14-15 βάζει μπροστά την ομάδα του. Θα πάρει το φάουλ. Σε στοχή για 2, 16-18, νέο προβάδισμα για τις μέλισσες, οι οποίες αν και 5 τα μελισσάκια απόψε εδώ έχουν μπει αποφασισμένοι να διεκδικήσουν όπου της αναλογής, αλλά κοινώς για 3 σε στοχή. 19-18. Μουγιούκος
22-18. Σημασία για την πήκε. Ώρα αν είχε και λίγο ορειβατικό χαρακτήρα, όχι ο Γαριφαλάκης απαντάει. Μία ίσω και επίθεση διαδέχεται την άλλη.
Γιόντι, 27-25. Μάζεψε στη δεύτερη. Μάζεψε το Λιάκο, θα την αφήσει στο καλάθι. 29-25. Ο Γιούγκος. 18 δευτερόλεπτα. 14 τώρα. Η μπάλα θα πρέπει να γυρίσει αρχικά. Ο Γιούγκος για 2. Πήγαν και σε γρήγορη επίδεση και σε κακή. Και το συμμόρισε ο Μιλιάντης. 31-25. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Το συν 6 basket case. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Εδώ στην αρένα του Σεδέν. Ο Λιάκος αστοχός. Καλυφαλάκης, Παπαδιάς. Στοχή. Ο Διάτης θα κλέψει την μπάλα από τον Μπουγιουγκό. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει και κούραση από την πλευρά των Μελισσόν. 34-25. Διαφορά σε 9. Σε κενό τέρμα, για να δούμε. Ο Γκόζα τα βλέπει αυτά. Μελμής, θα πάρει το φάουλ. Φωνάζουν στο Λάδα να πάει, πήγε μόνος. Κακό τελείωμα. Μπάλα και πάλι στα για το παιχνίδι. Μπάσκετ κέις. Ο Λιάκος. Λάβας. Κολιάκος. Μπάλα δίκη και μία. Αλλά Λουκάς. Τώρα Χριστόχο. Μπάλα στο σίδερο. Σαραγινός. Με την Νιάν. Κολιάκος. Στο Μέρτη. Πάρει εκείνος στο τρίποντο. Θα στοχίσει. Ο Γαριφαλάκης μάζει στο ριβάου. Ο Παπαδιάς είναι μόνος του. Προτιμήσει να κρατήσει την μπάλα. Πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
34-29. Κέλνης. Ο Λιάκος. Λιάκος. Ο Λιάκος, γιατί βλέπει ότι οι μέλισσες είναι έτοιμες να μειώσουν κι άλλο τη διαφορά. Το τρίποδο του Γαριβαλάκη δεν θα έρθει. Λιάκος. Κέλνης. Σε διάδρομο. Πετύχει το καλάθι, πάμε σε time out. Πατσίς. Παπαδιάς. Πατσίς. Κολιάδος. Γαρφαλάγης. Ο Παδιάς πάτησε. Πίσω, 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 πίσω. Ο Παλάς θα μετρήσει. 36-31, ο Γαρφαλάγης θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Thank you.
Ολυμπιακός. Στον Ετερογολιάκο, που θα χάσει και πάλι το καλάθι. Γαριφαλάκης το αγαπημένο του τρίποντο. Μέσα! 41-38. Από τον Μίστερ 13. Εδώ. Λούκας. Σε δεύτερο χρόνο, σε τρίτο, ούτε σε τρίτο. Πάμε σαν να κινήσω μπάτσι. Μπάτσις, τέλος. Θα λέμε σε λίγο. Πότε θα το δεκάλυτο ξεκίνησε. Κουτάς, συνδέεται με το καλάθι. Διώνει τη διαφορά στους τρεις. Δημητριάδης. Κάνουν ό,τι μπορούν για να βάλουν τις μέλισσες στο παιχνίδι πάντως. Το Ματιάς για την ισοφάριση. Λοντιακός. Δημητριάδης. Ας το πως. Πολύ ωραία πάσα Κολιάκου στον Μέρτη. Εκείνος για ακόμη μία φορά. Έχει συμβεί 4 φορές. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορούν να σκοράρουν. Δεν ξέρω τι της έχει συμβεί. Ο Μέρτη ξέσπασε. Κατσίς. Μυριάς μαζεύει. Μυριάς. Μυριάς άμεσα. Αλλά κάτι. Ελά,
Ολυμπιακός. Αλλαγής. 45-42. Που είπα πριν το παιχνίδι. Θα χαλάσω σήμερα. Αυτός κάθε άλλο παρά κάτι τέτοιο έχει κάνει. Θα πάει περίφημα. Οδηγεί εκ του ασφαλούς. Μάλλον κρατάει την ομάδα του κοντά στο σκορ και στην διεκδίκηση της νίκης. Θα πάμε σε ένα time out και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα. Μερτή. Δημητριάδης ούτε τώρα. Απίστευτο. Κουλτικός. Ούτε αυτός. Κέρμις. Δεν θα το πετύχει. Πάσα δεν πέρασε. Καρφαλάκης. Μπουγιούκος για τρεις. Μπάλα στα χέρια του Βλιάτη. Για να δούμε τώρα. Τι θα σκαρβιστεί να κάνει. Θα σαρακινώ στη γωνία. Εκείνος θα πάρει το τρίποντο. 50-42. Η διαφορά στους 8. Ο Πάτσης δεν απαντάει. Λιάδης. Ο Λιάκος. Καρυφαλάκης. Καθώς μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά. Καλά και δεν θα έρθει. Θα έρθει, συγγνώμη. Εν τέλει πήγα να το κλέψω το Καρυφαλάκη. Θα με κυνηγά την επόμενη φορά. 50-44. 4-44 για το τέλος του παιχνιδιού. Δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Τέλμης. Πολύ όμορφη ενέργεια και ανάλογο τελείωμα. Μπουγιούκος. Ομαδιάς. Τέλος χρόνου επίθεσης. Ο
θα πάει μέχρι μέσα. Γερφαλάγκης. Έκαναν την προσπάθειά τους, τους αξίζουν συγχαρητήρια, όντας μόλις 5 κόντρα σε μια ομάδα με μεγάλο ρόστερ. Απόψε εδώ στην αρένα του 7 τα δώσαν όλα μέχρι το τέλος. Δίκαια νίκη για την Basket Case, είναι η 6η. Τέλειψη αστοχή. Παγιάς. Λοιπόν, αυτό ήτανε. 58-48. Το τελικό, 58-44, συγγνώμη. Μισό σκορ, Basket Case θα πάρει μια δίκαιη νίκη. Για χαρά σε όλους.